Η απόφαση χτες το βράδυ της έκτης συνέλευσης του Πανελλήνιου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανησίας με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε τις επόμενες 3 μέρες μέχρι το τέλος του μήνα και εν ώψη της έκτης Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου που θα γίνει στην Αθήνα, όπου θα συζητηθεί εξ ολοκλήρου το θέμα της πορείας του κλάδου μας μετά και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που έχουν σχέση με την περαιτέρω μείωση και του τζίρου μας. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο τα φαρμακεία θα λειτουργούν κανονικά με πίστοση προς τον ΕΟΠΗ, εν αναμονή και των αποφάσεων όπως προανέφερα του Πανελληνίου. Ο κλάδος μας βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση επιβίωσης. Τα τελευταία μέτρα που έχουν σχέση με το rebate σε σχέση επιπλέον και το θέμα της ρευστότητας και το θέμα της μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος πληρωμών δημιουργούν μια κατάσταση που δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν είναι λογικό ότι το Σάββατο περιμένουμε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο να εξαγγείλει δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες πραγματικά θα πρέπει να συνδράμουν όλοι οι φαρμακοποιοί της χώρας, διότι έτσι θα μπορέσουμε κάτι να περισσώσουμε από την προγραμματισμένη από το προγραμματισμένο σταμάτημα της λειτουργίας των φαρμακείων πλέον, διότι σύμφωνα με τις μελέτες που πρόσφατα βγήκαν στη δημοσιότητα, στο επόμενο διάστημα τα μισά φαρμακεία θα κλείσουν. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εμείς αποφασίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία και γι' αυτό το λόγο θα χτυλούμε με πίστοση τις επόμενες μέρες συνταγές. Και βέβαια θα, από την άλλη μεριά θα επανεξετάσουμε την όποια πρόταση του Πανελληνίου και σε τοπικό επίπεδο θα την αποφασίσουμε όπως κάνουμε πάντοτε και θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε το δυνατόν περισσότερο την ενότητα του κλάδου. Σήμερα τα φαρμακεία μας είναι στο κόκκινο και εννοώ δηλαδή ότι ενώ όλοι οι πολίτες της χώρας και όλοι οι έχουν σχέση με διακίνηση αγαθών δεν έχουν ρευστότητα για να ανταποκριθούν, εμάς οι διοικούντες ζητάνε να καλύπτουμε με πίστοση την κάλυψη των φαρμάκων σε φάρμακα των ασθενών. Δηλαδή να έχουμε το χρήμα διαθέσιμο, να το δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερο, σε βαθμό που να καλύπτουμε ακόμη και ανάγκες που έχουν σχέση με το νοσοκομείο και και το ΡΕΟΠΗ και το ΙΚΑ, το φαρμακείο του ΙΚΑ. Δηλαδή αναγκαζόμαστε, μη έχοντες δυνατότητα η πολιτεία να πληρώσει τις εταιρείες για να δώσουν φάρμακα νοσοκομιακά στα νοσοκομεία ή στα φαρμακεία του ΙΚΑ, δίνονται αυτά σε εμάς να τα πληρώσουμε τις μετρητής και να τα εισπράξουμε μετά από πεντάμινο με έκπτωση εάν τα εισπράξουμε. Και βγαίνει το εξής τραγελαφικό, που αλήθεια ποια μυαλά διοικούνται είναι αυτή τη στιγμή που βγάζουν τέτοιες αποφάσεις. Φάρμακο των 1.000 ευρώ αξίας, ο φαρμακοποιός σύμφωνα με τις διατάξεις πρόσφατα που ψηφίστηκαν στην Ελληνική Βουλή θα βγάλει κέρδος 30 ευρώ και θα πληρώσει στην εφορία 50 ευρώ. Αυτό είναι που ζητάνε οι διοικούντες. Αυτά είναι τα μυαλά πραγματικά τα οποία σήμερα θέλουν να επιβάλλουν τα νέα δεδομένα για το χώρο μας. Και αυτά πραγματικά είναι που εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε και η κοινωνία δεν τα βλέπει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ο ιατρικός κόσμος, όπως προανέφερε ο συνάδελφος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μανησίας, μιλάει για μη δυνατότητα επιβίωσης των γιατρών, εμείς λέμε ότι όλοι οι φαρμακοποιοί της Μανησίας, πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν δεσμεύσει τις περιουσίες τους να εξεύρουν διαθέσιμο χρήμα από την τράπεζα με ψηλά επιτόκια, προκειμένου να βρουν αυτό το διάστημα ρευστότητα για να ανταποκριθεί, διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες πληρώνουν τις μετρητής σε πολλά από αυτά τα είδη, γι' αυτό και οι ελλείψεις, δεν έχουμε δυνατότητα όλοι να τα ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από την άλλη μεριά, οι φαρμακοποθήκες έχουν στενεύσει περιθώριο στην εξόφλησή τους, που σημαίνει δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ρευστό εμείς, όταν κανείς Έλληνας πολίτης δεν έχει ρευστό, όταν ο προδιαγεγραμμένος θάνατος που η κυβέρνηση και η Τρόικα θέλουν για το φαρμακείο είναι ήδη στα επόμενα βήματα. Άρα λοιπόν στο επόμενο διάστημα είμαστε ένα οριακό σημείο περισσότερο επιβίωσης μέχρι να μας πάρουν τις περιουσίες μας και να μείνουμε στον δρόμο. Είναι αυτή η πραγματικότητα, φτάνουν και οι γιορτές. Οι επόμενες ημέρες εμείς πραγματικά θέλουμε τους ασφαλισμένους κοντά μας, το πλευρό μας σε οτιδήποτε προκύπτει
Γι' αυτό και αυτές τις μέρες τοπικά πήραμε την απόφαση ότι ας κάνουμε περισσότερη παραχώρηση και ας εκτελέσουμε με πίσωση ακόμα 2-3 μέρες, διότι πραγματικά προβλέπονται μεγάλοι αγώνες, δυναμικοί αγώνες, οι οποίοι αγώνες θα ζητήσουμε περισσότερο να τους αγκαλιάσει όλη η χώρα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε κάτι περισσότερο να κερδίσουμε.